Κύριε Θανασόπουλε, βλέπουμε τις τελευταίες μέρες την έντονη κινητικότητα στη Νέα Κύο. Καθαρίζουν ερύθρα, μάνες, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο παραμένει στο Ξεριά, στην περιοχή της Νέας Κύου. Τι ακριβώς γίνεται? Ακούστε να δείτε, θα ξεχωρίσουμε την ερώτησή σας σε δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι είναι, όπως είπατε, τα ρήθρα και μέσα ο ιστός της πόλεως, τον οποίο εδώ και μία εβδομάδα, λόγω των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με τον Ιαννό, προσπαθήσαμε να είμαστε σε αρίστη κατάσταση και με τη βοήθεια και του κυρίου Σαρίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πολιτική προστασία. Έχουμε κινητοποίηση δυνάμεις, καθαρίσαμε ρήθρα, καθαρίσαμε μάνες, οπότε μέσα ο ιστός, όπως σας είπα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το πρόβλημα μας παραμένει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι, όπως είπατε, η Πάνιτσα, η οποία, παρόλο ότι η περιφέρεια δείχνει προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα, και η πρώτη προσπάθεια έγινε με τις ένοπλες δυνάμεις όταν κατέβηκε η ΜΟΜΑ με τη συνεργασία του κυρίου Μαλτέζου και του διοικητού του ΚΕΜ. Όμως μας έτυχε το περιστατικό του Εύρου και τα μηχανήματα απεσήλθησαν αφού είχαν κάνει μια δουλειά περίπου μια εβδομάδα. Τώρα σε ένα σημείο εκεί, όπως λέτε, στην Πάνιτσα, όπως τη λέμε εμείς, υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή είναι η εκροή όλων των ομβρίων υδάτων του Δήμου Άργους Μυκηνών. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα το δει ο κύριος Περιφερειάρχης, γιατί αν δεν το δει θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα.